Και έχουμε ελέγχους της αστυνομίας, κυρίες και κύριοι, και σήμερα από το πρωί σε διάφορα σημεία της Αθήνας για τη χρήση μάσκας από τους οδηγούς. Πάμε να συνδεθούμε με τον Γιάννη Γιάκα για να δούμε ποια είναι η εικόνα, Γιάννη. Μετά και το χθεσινό σοκαριστικό αριθμό κρουσμάτων και οι αστυνομικές αρχές έχουν συστρατευτεί στον αγώνα για την καταπολέμηση της διάδοσης του κορονοϊού και στην Αττική. Μια περιοχή με εκατομμύρια κόσμο. Να πούμε ότι από το πρωί σε πολλά σημεία της Αθήνας, κλιμάκια της τροχέας αλλά και πεζές περιπολίες αστυνομίας ελέγχουν αν οι πολίτες τηρούν τα μέτρα, αν φορούν τη μάσκα τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αν φορούν τη μάσκα τους σε επαγγελματικά οχήματα ή αν βρίσκονται σε οχήματα που δεν είναι μέσα η οικογένειά τους. Και βέβαια έχουμε και παραβάσεις. Και σήμερα, όπως είχαμε και χθες. Τα νούμερα για τη χθεσινή ημέρα είναι... Και εδώ βλέπουμε, όσο μας μιλάς, τον οδηγό του ταξί, ο οποίος σίγουρα θα φάει πρόστιμο, δεν φοράει μάσκα. Είναι επαγγελματίας, θα πρέπει να γνωρίζει λοιπόν τους κανόνες. Ο οδηγός έχει και πελάτη στο πίσω κάθισμα, δεν φορούσε τη μάσκα του. Δεν είναι η πρώτη περίπτωση που αντικρίζουμε και με την κάμερα του Open. Σήμερα αυτό επαναλαμβάνεται και στα ταξί και στα επαγγελματικά οχήματα και φυσικά στη μεγάλη πληγή, η οποία είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα λεωφορεία. Να γυρίσουμε όσο βλέπουμε την εικόνα των ελέγχων και στα στοιχεία ότι εχθές βεβαιώθηκαν και 438 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας, καθώς και 91 παραβάσεις για παραβιάσεις του περιορισμού κίνησης, δηλαδή την κίνηση 12.30 με 5 το πρωί στις περιοχές όπου ισχύει το συγκεκριμένο μέτρο. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πολύ.